μας vlog μας. Σήμερα για εμάς έχει 24 μήνες, είναι παραμονή Χριστουγέννων. Για όλους εσάς όμως είναι Χριστούγεννα, οπότε χρόνια πολλά. Σας εύχομαι ολόψυχα σε όλους, εύχομαι υγεία, αγάπη πολύ. Είναι λέξεις με νόημα που πολλές φορές τις αναπαράγουμε και τις λέμε χωρίς να καταλαβαίνουμε την ουσία τους. Και πιστέψτε με, σας λέω μέσα από την καρδιά μου, σε όλους και έναν έναν ξεχωριστά, να έχετε υγεία, αγάπη, πολύ πολύ αγάπη, όμορφες στιγμές, αληθινές στιγμές με ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Επέλεξα για σήμερα να μην δείξω κάποια κομμάτια από την καθημερινότητά μου, αλλά να σας πω δύο λόγια, χωρίς να σας κουράσω και να αρχίσω πάλι το μπλα μπλα. Θεωρώ ότι ούτως ή άλλως την καθημερινότητά μου τη ζήσατε όλες αυτές τις ημέρες και μάλιστα βρεθήκατε σε αυτό το κομβικό σημείο που άλλαξαν όλα μέσα σε λίγες ημέρες. Από εκεί που ήμουν σε μια εντελώς διαφορετική καθημερινότητα, ξαφνικά βρέθηκα σε ένα εντελώς διαφορετικό εργασιακό χώρο με εντελώς διαφορετικές υποχρεώσεις και συναναστροφές και πολύ λιγότερο σίγουρα χρόνο. Όλο αυτό η αλήθεια είναι ότι με έβγαλε πολύ εκτός προγράμματος, γιατί όταν είχα ξεκινήσει τα vlog μας και την προετοιμασία των φετινών vlog μας, είχα βγάλει ένα εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα. Είχα στο μυαλό μου να κάνουμε πολλά ταξίδια, να κάνουμε πολλά challenge, να κάνουμε γενικότερα πάρα πολλά πράγματα τα οποία στην πορεία ανατράπηκαν και φυσικά γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη από τη μία, διότι μπήκε η ζωή μου σε μία ροή με τη δουλειά μου, την καινούργια μου δουλειά, αλλά ταυτόχρονα έχω και μία πικρή γεύση, γιατί δεν χάρηκα όσο θα ήθελα έτσι αυτές τις πολύ όμορφες ημέρες των vlog μας, σαν βίντεο δηλαδή, γιατί τις έζησα με πάρα πολύ μεγάλη πίεση και πάρα πολύ μεγάλο άγχος αν θα μπορώ την επόμενη μέρα να ανεβάσω βίντεο, τι θα δείξω την επόμενη μέρα, τι μπορώ να δείξω στον κόσμο την επόμενη μέρα από τη ζωή μου, αφού η ζωή μου τις τελευταίες 10 μέρες ήταν όλη μου η ζωή μέσα στη δουλειά, μέσα στο γραφείο, μέσα στο μαγαζί. Ήμουν εκεί, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Ξεκινούσα το πρωί, έκανα 2 δουλειές και πήγαινα στη δουλειά. Γύριζα το βράδυ αργά, οπότε καταλάβαινα ότι δεν υπήρχε πραγματικά να σας δείξω κάτι και έλεγα τι κάνω τώρα. Δηλαδή ήμουν σε μια φάση, λέω, ή σταματάω τα vlog μας και λέω στον κόσμο μου ότι ξέρετε κάτι, δεν μπορώ να συνεχίσω γιατί έτσι και έτσι και έτσι με τη δουλειά, ή λέω συνεχίζω και το παλεύω και θα προσπαθήσω να βγάλω μέχρι την 25η μέρα αξιοπρεπή βίντεο όσο μου επέτρεπε ο χρόνος μου. Υπήρξαν πολλές φάσεις τις τελευταίες ημέρες που έλεγα Ιωάννα παράτατα, δηλαδή δεν γίνεται. Κοιμόμουν πάρα πολύ λίγες ώρες. Σκεφτείτε ότι ουσιαστικά εγώ έχω 2 δουλειές αυτή την περίοδο και γενικότερα στη ζωή μου, τώρα δηλαδή αυτή την περίοδο έχω 2 δουλειές. Η μία δουλειά δεν είναι εκτός σπιτιού, είναι εντός σπιτιού, που σημαίνει ότι θέλει πολύ υπολογιστή και γενικότερα έχει να κάνει με ίντερνετ εν πάση περιπτώσει και διαχείριση, να το πω διαφορετικά. Και η άλλη μου δουλειά έχει να κάνει πλέον με ένα κατάστημα το οποίο αφορά κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που κάνουμε σε αυτό το κανάλι, έτσι. Μιλάμε για είδη τεχνολογίας, συσκευές, κατζετάκια, πολύ όμορφα πράγματα, αλλά καμία σχέση με αυτά που κάνουμε εδώ. Και φυσικά μέσα σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις που έχουν και οι δύο δουλειές μου πλέον, είχα την καθημερινότητά μου, δηλαδή το να υπάρξω μέσα σε αυτό το σπίτι, να μπορούμε να έχω ένα βασικά, ένα πιάτο φαΐ, καθαρά ρούχα, να προσέξω τον εαυτό μου, τον Κάρλος, να έχω τα vlog μας. Δηλαδή υπήρξε φάση, θέλω να σας πω, που απλά τρελάθηκα και λέω, οκ, Ιωάννα, ξυπνούσα και ήμουν με ένα μόνιμο άγχος του τι γίνεται. Και εκεί που στρώσανε όλα, δηλαδή εκεί που ξεκινήσαμε με τη δουλειά, εκεί που μπήκαν όλα σε μια ροή, τελείωσαν τα vlog μας, δεν έχουμε άλλες ημέρες. Οπότε λοιπόν, αυτό που μας απομένει και αφού έχω μπει σε μια ροή, είναι να συνεχίσουμε κανονικά τα βίντεό μας, υπό διαφορετικές συνθήκες εννοείται, χωρίς κανένα άγχος ή χωρίς καμία πίεση. Θέλω να σας πω για τη δουλειά μου, ότι για την καινούργια μου δουλειά, ότι με γεμίζει όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Η μεγαλύτερη μου χαρά είναι ότι, παιδιά, δραστηριοποιήθηκα ακόμη περισσότερο. Έχετε καταλάβει, πιστεύω, ότι είμαι ένας πολύ ενεργητικός και υπερενεργητικός άνθρωπος. Έχω πραγματικά πολλή ενέργεια μέσα μου που θέλω να τη διοχετεύω και να είμαι πολύ δημιουργική σε ό,τι κι αν κάνω. Και αυτός ο καινούργιος τομέας που ασχολούμαι τώρα, που έχει να κάνει με την τεχνολογία γενικότερα,
είναι ένας τομέας που θεωρώ ότι είναι ανεξάντλητος, γιατί κάθε μέρα σκάει και κάτι καινούριο, ποτέ δεν ξέρεις τα πάντα και πάντα σου έρχεται και μια καινούργια πληροφορία, που αυτό για μένα πραγματικά είναι μαγικό. Οπότε κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, κάπως έτσι έχει πλέον η ζωή μου. Σε αυτά τα βλέπουμε, δηλαδή πραγματικά αν τα ξεκινήσετε και τα βλέπετε ξανά ή αν βάλω εγώ κάποια στιγμή και εδώ το playlist, ας πούμε, των φετινών vlog μας, θα δω αυτή την αλλαγή κανονικά στη ζωή μου, δηλαδή πώς ξεκίνησε η καθημερινότητά μου, cool, χαλαρή, ήσυχη και έφτασε σε ένα σημείο που πραγματικά είμαι σε ένα πανικό και μία φρίκη, δηλαδή εγώ που το έχω ζήσει το καταλαβαίνω, αλλά πιστεύω ότι αν καθίσω και εδώ ένα-ένα τα βίντεο από τη μέση περίπου και μετά θα το καταλάβω στο 100%. Σε κάθε περίπτωση εύχομαι να σας κράτησα ωραία συντροφιά, νιώθω την ανάγκη να ζητήσω ένα συγγνώμη σε εισαγωγικά, γιατί η ίδια δεν είμαι ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα που ήθελα να βγάλω φέτος, πραγματικά, αλλά ταυτόχρονα είμαι και, πώς να το πω, υπερήφανη. Είμαι υπερήφανη γιατί ξέρω ότι έδωσα όλη μου την ψυχή και όλο μου το είναι στο να είμαι συνεπή στο πρόγραμμά μας, στο να βγάλω σε πέρας αυτό το project, στο να μην τα παρατήσω, και να είμαι εδώ για όλους εσάς, γιατί εσείς είστε μια πολύ μεγάλη παρέα για εμένα και μια πολύ ωραία συντροφιά, όσο και αν φαίνεται περίεργο αυτό, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω σε μια κάμερα και ένα φακό, αλλά το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πίσω από αυτό το φακό υπάρχετε όλοι εσείς που μιλάμε. Μπορεί να μην έχω απαντήσει ακόμη στα σχόλιά σας, γιατί καταλάβατε από αυτά που σας είπα γιατί δεν έχω απαντήσει ακόμη, αλλά θα απαντήσω σε όλους να το ξέρετε. Οπότε λοιπόν, ναι, είστε μια πολύ μεγάλη συντροφιά και σας αγαπώ όλους πάρα πολύ. Και το εννοώ αυτό, γιατί είναι κάτι πολύ περίεργο, ρε παιδί, με το YouTube, είναι πολύ ιδιαίτερο όλο αυτό το πράγμα. Αν δεν το έχει ζήσει κάποιος, αν δεν έχει κάνει ένα κανάλι και να έχει επαφή με τον κόσμο, δεν μπορεί να αντιληφθεί, είναι κάτι πολύ μαγικό και κάτι πάρα πολύ ωραίο. Σας ευχαριστώ όλους όσοι ήσασταν εδώ όλες αυτές τις ημέρες, όλους εσάς που αγαπήσατε την καθημερινότητά μου, που αγαπήσατε εμένα, που αγαπήσατε τη ζωή μου, και που ήσασταν μαζί μου όλες αυτές τις ημέρες, και θα πω για ακόμη μια φορά ένα συγγνώμη αν τις τελευταίες ημέρες δεν κατάφερα να... Πώς να το πω τώρα, όχι να ανταποκριθώ, αν δεν κατάφερα να ικανοποιήσω, ίσως αν δεν κατάφερα να σας δείξω περισσότερα πράγματα από την καθημερινότητά μου, γιατί πολύ απλά η καθημερινότητά μου ήταν δουλειά, δουλειά, δουλειά. Το μόνο που θα μπορούσα να κάνω ήταν να σας πάρω μαζί μου στη δουλειά και να περνάμε μαζί όλες αυτές τις ώρες που κοιτούσαμε προϊόντα, επιλέγαμε προϊόντα, φτιάχναμε τιμοκαταλόγους, περνούσαμε τιμές, στείλαμε την επιχείρηση και χίλια δυο άλλα πράγματα και χίλιες δυο άλλες υποχρεώσεις. Το θέμα είναι ότι πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Θέλω να σας πω ότι πλέον μετά από όλα όσα έχουν έρθει στη ζωή μου, που έχουμε πει πάρα πολλές φορές εν πάση περιπτώσει και δεν θέλω να αναπαράγουμε πράγματα, είμαι ένας άνθρωπος που ζει με την καλή έννοια το τώρα και το απολαμβάνει και το χαίρεται, γιατί καλό είναι να μην είμαστε άπλιστοι, να θέλουμε το καλύτερο και να παλεύουμε γι' αυτό, αλλά να εκτιμούμε και το τώρα και αυτό που ζούμε. Σας εύχομαι λοιπόν για ακόμη μια φορά υγεία. Ξέρω ότι κάθε σπίτι έχει τα δικά του, κάθε οικογένεια έχει τα δικά της, κάθε ένας από εσάς και εμάς τραβάει τα ζόρια του και τα λούκια του και δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν τραβάει ζόρια, οπότε έχω να σας ευχηθώ γενικότερα να έχετε δύναμη στη ζωή σας, να μην τα παρατάτε, να ελπίζετε, να παλεύετε, να είστε υπερήφανοι για τον εαυτό σας και για αυτό που καταφέρνετε και να ξέρετε ότι πάντα όταν έχουμε θετική σκέψη και ενέργεια, όλο αυτό το ρημάδι το σύμπαν συνωμοτεί για να πάνε όλα καλά. Σας εύχομαι λοιπόν, δεν θέλω να κλάψω, πραγματικά δηλαδή. Σας εύχομαι να περάσετε τέλεια, να είστε καλά, να χαμογελάτε και εμείς είμαστε εδώ ούτως ή άλλως με το βίντεό μας, συνεχίσουμε κανονικά, θα συνεχίσουμε και με vlog και θα κάνουμε πραγματικά πάρα πολλά πράγματα, να είμαστε γεροί και να είμαστε καλά μόνο αυτό. Αυτά. Θα τα πούμε πάλι στο επόμενο μας βίντεο. Θα σας ενημερώσω πότε θα είναι αυτό ακριβώς. Να πάρω μια ανάσα και εγώ να χαλαρώσω λίγο και να έρθω φορτσάτη. Μέχρι τότε εμείς τα λέμε σε Facebook, Instagram, Twitter και blog, που είναι όλα τα υπόλοιπα σημεία που μιλάμε και τα λέμε όλα με ιδιαίτερη αγάπη και δυναμία το Instagram, που επανέρχομαι δυναμικά και εκεί. Ραντεβού λοιπόν στο επόμενο μας βίντεο και μέχρι τότε εγώ σας γλύκω φιλό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα μέσα από την καρδιά μου. Γεια σας!